Οι αρχέ τη Εσθονία κατήγγειλαν την Τρίτη ότι ένα ρωσικό ελικόπτερο τη Συνοριακή Φρουρά παραβίασε τον εναέριο χώρο τη χώρα τη Βαλτική το Σαββατοκύριακο και προσωμείωσε περιβλικές επιθέσει, με αποτέλεσμα να κληθεί ο Ρώσο πρέσβη στο Ταλίν για διαμαρτυρία. Ο στρατό τη Εσθονία ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο ρωσικό ελικόπτερο Μη 8 εισήλθε στον εναέριο χώρο τη χώρα στην νοτιοανατολική Εσθονία στην περιοχή Κοϊντούλα όχι μακριά από τη ρωσική πόλη Πεσκόφ, χωρί άδεια το βράδυ του Σαββάτου. Το ελικόπτερο βρισκόταν στον εναέριο χώρο τη Εσθονία για σχεδόν δύο λεπτά, ανακοίνωσε ο Εσθονικό στρατό, προσθέτοντα ότι δεν είχε καταθέσει σχέδιο πτήση, είχε απενεργοποιήσει τον αναμεταδότη του και δεν διατήρησε ραδιοεπικοινωνία με τι Εσθονικέ Υπηρεσίε Αεροναυτιλία, αναφέρει η Daily Mail. Ο Εστονός Υπουργό Άμυνα Κάλι Λάνετ δήλωσε ότι ο πόλεμο πλήρου κλίμακα που εξαπελεί η Ρωσία στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί όχι μέσω τη διπλωματία αλλά με την πλήρη ήττα του Κρεμλίνου. Με σοβαρέ συνέπειε, απειλήσε στο μεταξύ τη Λιθουανία η Ρωσία μετά την απόφαση τη μικρή χώρα να μπλοκάρει τη μεταφορά εμπορευμάτων που υπόκεινται στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ το ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ στη Βαλτική Θάλασσα. Η Ρωσία θα απαντήσει σίγουρα σε τέτοιες εχθρικές ενέργειες, δήλωσε χαρακτηριστικά ο ανώτερος αξιωματούχος ασφαλής Νικολάη Πατρούσεφ, όπως αναφέρει το BBC. Κατά την επίσκεψή του την Τρίτη στο Καλίνιγκραντ, ο Πατρούσεφ υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός από τη Λιθουανία υποκινήθηκε από τη Δύση κατά παράβαση του διεθνού δικαίου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.